Συναγερμός σε κυβέρνηση και ειδικούς έχει σημάνει μετά την αύξηση σε όλους τους δείκτες της πανδημίας του κορονοϊού. Οι επιδημιολόγοι παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την εικόνα που διαμορφώνεται με τη διασπορά του ιού, αλλά και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Είδηση της ημέρας, η επιστράτευση του Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας, και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα, μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Σωτήρης Τσιόδρας ξανά μπροστά από τις κάμερες για το θέμα του κορονοϊού. Επανεμφάνιση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα είναι μια σημαντική και κομβική στιγμή για τη χώρα. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα ο εμβολιασμός για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο της πανδημίας. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας όλον αυτόν τον καιρό ακούραστα συνεχίζει να δίνει τη μάχη πίσω από τις κάμερες όμως. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο να βγει μπροστά. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύονται οι πολίτες και έτσι σε λίγα λεπτά ξεκινάει η ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Υγείας. Από ό,τι μαθαίνω, θα μας παρουσιάσει μια μελέτη για τους εμβολιασμένους και μη στα νοσοκομεία της χώρας. Και σε λίγα λεπτά περιμένουμε να ξεκινήσει η ενημέρωση αυτή. Δέσποινα, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου μόλις ο κύριος Τσιόδρας θα ξεκινήσει τις ανακοινώσεις του. Δεν ξέρω αν έχεις πληροφορία, θες να μας μεταφέρεις κάτι άλλο. Είχα ένα θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η ενημέρωση. Με συγχωρείς, Μίνα, δεν έχω... Ωραία. Ωραία. Δέσποινα, μόλις ξεκινήσει ο Σωτήρης Τσιόδρας, ερχόμαστε πάλι στο Υπουργείο Υγείας για να ακούσουμε τις έκτακτες ανακοινώσεις του. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.